Έξω από τις φυλακές ανηλίκων στο Βόλο συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί μέλη από την Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμπαράστασή τους αλλά και την αντίδρασή τους για τις συνθήκες κράτησης των ανηλίκων. Όπως καταγγέλουν, ο αριθμός των κρατουμένων στη συγκεκριμένη φυλακή είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που μπορεί να φιλοξενήσει, με αποτέλεσμα οι ανήλικοι να κοιμούνται στο πάτωμα. Ο υπερπληθυσμός είναι αβάστακτος. Υπάρχουν περιπτώσεις πολλών παιδιών που κοιμούνται στο πάτωμα ή δύο-δυο στο κρεβάτι. Παρά τις υποσχέσεις του Υπουργείου δεν έχει προχωρήσει. Πάρα το παραδέχεται και το Υπουργείο ότι η λεγόμενη αποσυμφόρηση δεν έχει κάνει βήματα. Μάλιστα είχαν αποφυλακιστεί γύρω στα 500 άτομα με κάποια μέτρα τα οποία είχαν πάρθει. Σήμερα λοιπόν έχουμε καλύψει τον προηγούμενο αριθμό, τον έχουμε υπερκαλύψει. Δηλαδή έχουν μπει και καινούργοι μέσα στη φυλακή. Το μέλος της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων, κ. Πάνος Χλάμπρου, τονίζει πως με τέτοιες συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές δεν μπορεί να υπάρχει σοφρονισμός. Ποιος άραγε πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει διαπαιδαγώγηση, να υπάρξει σοφρονισμός, όπως λένε, μέσω δεσμοφυλάκων, μέσω εγκλεισμού, μέσω τιμωρίας, μέσω βίας, μέσω κακίας, γιατί αυτό βγαίνει κακία. Κλείνουμε τα παιδιά σε αποθήκες και όχι σε χώρους που μπορούν πράγματι σταδιακά, σιγά σιγά να αντιληφθούν ότι υπάρχει και μια άλλη κοινωνία, υπάρχει άλλος δρόμος, ο δρόμος της ελευθερίας, ο δρόμος της συμπαράστασης αλληλεγγύης, ο δρόμος της δημιουργίας, ο δρόμος του παιχνιδιού. Αντιπροσωπεία των συγκεντρωθέντων, μετά από συνεννόηση με τους υπευθύνους των φυλακών, επισκέφθηκαν τους ανηλίκους φυλακισμένους, μίλησαν μαζί τους, άκουσαν τις ανάγκες τους και πρόσφεραν δώρα.